Καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα σε όλους. Και σήμερα μαζί, κυρίες και κύριοι, για να βάλουμε ένα σύν στην ενημέρωσή σας. Ξεκινάμε με τις κινητοποιήσεις των αγροτών. Στην Αθήνα πλέον κατεβαίνουν οι αγρότες μας. Αύριο εκεί θα δοθεί η μάχη με ταραχτέρ, με λεωφορεία θα κατέβουν από όλη την Ελλάδα. Βαγγέλης Χριστόδουλος μας δίνει το ρεπορτάζ. Βαγγέλη. Αυτή την ώρα στα μπλόκα και στην Δυτική Μακεδονία και στις υπόλοιπες περιοχές γίνονται οι συσκέψεις, παίρνουν τελικές αποφάσεις για να ξεκινήσει η κάθοδος των αγροτών προς την Αθήνα. Ήδη αρκετά μπλόκα έχουν στείλει τα τρακτέρ τους, χρειάζονται και κάποιο χρόνο για να μετακινηθούν, ο οποίος δεν μπορεί να γίνει και αυθημερών λόγω της ταχύτητας που έχουν τα τρακτέρ. Όπως και να έχει, όλοι θα είναι εκεί αύριο στις 5.30 το απόγευμα για τις προσυγκεντρώσεις και στις 6 για τη μεγάλη εκδήλωση συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα. Από Δυτική Μακεδονία, επαναλαμβάνω, ότι θα μετακινηθούν κυρίως με λεωφορεία και όσοι μπορούν με τρακτέρ. Θα υπάρχει εκπροσώπηση από κάθε περιοχή της περιφέρειας. Σε εξέλιξη συσκέψεις και της ελληνικής αστυνομίας για το πώς θα γίνει η διαχείριση της καθόδου των αγροτών. Είναι δύσκολη η διαχείριση αυτή, γιατί μιλούμε για δεκάδες, 150 την αρχική απόφαση, ίσως και περισσότερα τρακτέρ στην Αθήνα, με μεγάλο αριθμό αγροτών. Την ίδια στιγμή από την κυβέρνηση υποστηρίζεται πως ο διάλογος θα συνεχίσει να γίνεται. Ο κύριος Βορύδης βρέθηκε στην Φλόρινα το Σαββατοκύριακο για μια εκδήλωση κομματική της Νέας Δημοκρατίας και από εκεί είπε ότι έχουν ικανοποιηθεί τα περισσότερα, αυτή είναι η θέση του κυρίου Βορύδη, από τα αιτήματα των αγροτών, αλλά δεν μπορεί να γίνει κάτι περισσότερο προς το παρόν, γιατί δεν υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος. Να πούμε ότι την ώρα και η μέρα της εκδήλωσης στην οποία παρευρέθηκε ο κ. Βορύδης, έξω από το κτίριο της εκδήλωσης γινόταν κινητοποίηση διαμαρτυρίας των αγροτών. Ναι, την άποψη αυτή που λέει ο κ. Βορύδης δεν την ασπάζονται οι αγρότες μας, έτσι. Λένε ουσιαστικά ότι δεν πήραμε τίποτα. Ούτε την ικανοποίηση, ούτε δεν υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος. Λένε ότι πολλά από αυτά που πρέπει να γίνουν δεν έχουν να κάνουν με δημοσιονομικό χώρο, είναι πολιτικές αποφάσεις. Έτσι. Για να δούμε λιγάκι το ρεπορτάζ. Για την κάθοδο στην Αθήνα την Τρίτη προετοιμάζονται οι αγρότες. Ο αριθμός τρακτέρ αναμένεται να ξεπεράσει τα 150, ενώ χιλιάδες αγρότες θα βρεθούν στην πρωτεύουσα από όλη την χώρα με λεωφορεία. Η κινητοποίηση θα ξεκινήσει στις 6.30, ενώ νωρίτερα θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στην Ομόνοια. Από την ελληνική αστυνομία συζητείται το περιχειρησιακό σχέδιο, δηλαδή ο τρόπος διαχείρισης της καθόδου των αγροτών στην Αθήνα με τρακτέρ και λεωφορεία. Την ίδια στιγμή η πολιτική ηγεσία δηλώνει έτοιμη να συνεχίσει τον διάλογο όποια στιγμή το θελήσουν οι αγρότες. Χαρακτηριστικές δηλώσεις του Υπουργού Επικρατείας Μάκη Βορύδη από τη Φλόρινα. Κατά τη γνώμη μου, το μεγαλύτερο μέρος των αιτημάτων των αγροτών έχουν ικανοποιηθεί. Θα θέλαμε να ικανοποιήσουμε το σύνολο των αιτημάτων. Δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για να το κάνουμε αυτό. Αλλά νομίζω ότι οι αγρότες μας, η συντηρητική πλειοψηφία των αγροτών μας, ξέρουν ότι αυτή η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί και το έχει αποδείξει, προκειμένου να σταθεί κοντά τους και να συνεχίσουν να παράγουν και να έχουν τη δυνατότητα να βελτιστοποιούν συνεχώς τις συνθήκες και της εργασίας τους και της παραγωγής τους και φυσικά του εισοδήματός τους. Ξέρω ότι έχουν μια κινητοποίηση οι αγρότες μας την Τρίτη που θα έρθουν στην Αθήνα. Η αλήθεια είναι ότι αυτά που είχαμε να πούμε εμείς ως κυβέρνηση τα έχουμε πει. Θα μείνουμε στις αγροτικές κινητοποίησεις. Θα συνδεθούμε ζωντανά με τα Γραβενά, τον μπλόκο των Γραβενών. Εκεί είναι ο συνάδελφος ο Κώστας ο Μάρκο, ο οποίος θα μας δώσει και το ρεπορτάζ. Καλή εβδομάδα, Κώστα. Καλησπέρα, καλησπέρα από τα Ρεωνά και καλή εβδομάδα. Βρισκόμαστε στον μπλόκο των αγροτών, στην ανατολική πλευρά της πόλης μας. Προχθές να πούμε ότι οι αγρότες πραγματοποίησαν μηχανοκίνητη πορεία μέσα στην πόλη των Γρεβενών και τώρα είναι πανέτοιμη για την κάθοδο, με λεωφορείο όμως, στην Αθήνα. Έχουμε δίπλα μας εκπρόσωπο των αγροτών, τον κύριο Ουζουνίδη Λάζαρο, για να μας πει τα σχέδιά τους. Ναι, ας τον ακούσουμε. Καλησπέρα κύριε Ουζουνίδη, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα σε όλους. Εμείς αποφασίστηκε από το μπλόκο των Γρεβενών ως σύλλογος να βάλουμε ένα λεωφορείο και να κατεβούμε Αθήνα για διαμαρτυρία όπως όλη η Ελλάδα. Τα προβλήματά μας δεν λύθηκαν, γι' αυτό είμαστε ακόμα στον δρόμο. Και αυτά που ακούγονται ότι δώσανε και κάνανε είναι ψίχουλα. Πρώτον και κύριο δεν έχει κτηθεί τίποτα, ούτε είναι ΑΚΑΠ, ούτε το πετρέλαιο, ούτε το κόστος παραγωγής, ούτε τίποτα. Εμείς
λέτε να είμαστε χαζοί και καθόμαστε ακόμα στα μπλόκα. Άρα λοιπόν τα όσα λέει η κυβέρνηση και ο Βορύδης, ο κ. Βορύδης που είπε και εδώ από τη Δυτική Μακεδονία, από, τα Γραβέρα, από τη Φλόρινα, σε μια εκδήλωση ότι ικανοποιήθηκαν τα περισσότερα των ετοιμάτων σας, εσείς λέτε δεν ικανοποιήθηκε τίποτα ουσιαστικά. Ουσιαστικά δεν έχει λυθεί τίποτα. Τίποτα δεν έχει δώσει. Ψίχουλα είναι αυτά και δεν πιάνουν τον ομό γρεβενών την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Δεν έχει λύσει κάτι. Τι ωραία. Έχει λύσει. Αυτό που θέλουμε να καταλάβουμε. Έχει λυθεί η απολιγνητοποίηση που λέει, που βγήκε ο κύριος Γεωργιάδης και λέει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στην απολιγνητοποίηση. Έχει λυθεί. Ναι. Τώρα, πάτε στην Αθήνα. Γίνεται το συλλαλητήριο, γίνονται οι συγκεντρώσεις. Ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις? Η κυβέρνηση από ό,τι λέτε... Αυτό θα αποφασιστεί κεντρικά μαζί με όλα, με την Πανελλαδική, με όλους, με τις ΣΕΡΕΣ, με όλους του Πατού. Ναι. Τελειώνουν θα οι κινήσεις. Πιστεύω αν μας δώσει κάτι, μπορεί να ελαφρύνουμε λίγο, να ωραία. Σταματήσουμε. Έτσι όπως είστε σήμερα, μπορείτε να μπείτε στο χωράφι να καλλιεργήσετε κτλ. Όχι, είναι διβάσταχτο το κόστος ήδη. Με τιμή μαλακού που είμαστε εδώ στα Γρεβενά με 20 λεπτά και με 18 και χωρίς να μπορούμε να τα πουλήσουμε, είναι διβάσταχτος η καλλιέργεια του σιταριού, ας πούμε. Τι να κάνουμε δηλαδή, 2 ευρώ πετρέλαιο, 1,80 πόσο έχει τώρα, την ημέρα θέλουμε 500 ευρώ για να κάνουμε 100 στρέμματα, μόνο για να τα οργώσουμε. Για το κόστος παραγωγής είναι πάρα πολύ ψηλό. Μπέστε. Κώστα, άρα αντιλαμβάνομαι ότι πάμε σε αδιέξοδο, έτσι. Τι λένε οι άλλοι? Σε αδιέξοδο και μεγάλη αδιέξοδο κιόλα. Σε μεγάλο αδιέξοδο. Κώστα, τι λένε? Μάλιστα, κύριε Καρυπίδη, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Ζουνίδη. Έχουμε ακόμα ένα. Να συμπληρώσω κάτι ακόμα. Ναι, κύριε Ζουνίδη. Επειδή σε όλο ο κόσμο λέει ότι οι αγρότε παίρνουν επιδοτήσει, πρέπει να καταλάβει λίγο ο κόσμο ότι οι επιδοτήσει είναι για να πέσει η τιμή στα ράφια. Αλλά εμείς χώρια ότι παίρνουμε επιδοτήσεις που δεν φτάνουν ούτε να τα καλλιεργήσουμε, τα ράφια μεγαλώνουν οι τιμές και ο καταναλωτής δεν μπορεί να πάρει. Και ακόμη... Λίγο να το δούμε λίγο αυτό το θέμα. Έχετε δίκιο, και ακόμη και επιδοτήσεις που παίρνετε δεν φτάνουν να καλύψουν το κόστος παραγωγής. Παράγεται ακριβά, πουλάτε φθηνά και εμείς τα αγοράζουμε πανάκριβα. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει στην οικονομία πουθενά στον κόσμο. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό πώς γίνεται και πώς το αφήνει η κυβέρνηση κιόλας να γίνει. Όχι μόνο η κάθε και η προηγούμενη. Έχουμε πει πρωτίστως ότι η ίδια η κυβέρνηση, το κράτος είναι που εσκροκερδεί, διότι όταν ανεβαίνουν οι τιμές, εισπράττει περισσότερο από τους φόρους, τους έμεσους, το ΦΠΑ κτλ. Και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στα καύσιμα. Λοιπόν, Κώστα, για να ακούσουμε και τον άλλον αγρότη. Ευχαριστώ τον κύριο Ζουνίδη. Δύναμη και κουράγιο, κύριο Ζουνίδη. Ένα νέο αγρότη, για να μας πει δύο λόγια. Έχουμε τον κύριο Καλατζίδη, ένα νέο παιδί, ο οποίος έχει ενταχθεί στον αγροτικό τομέα, αλλά αισθάνεται, λοιπόν, να μην τι άλλο, στεναχωρημένος με αυτά που συμβαίνουν όλα. Να μας πει δύο λόγια. Έχει μεγάλη σημασία το τι θα μας πει. Καλησπέρα, κύριε Καλατζή, σας ακούμε. Είπατε πριν ότι ο κύριος Βορύδης είπε ότι έχει λύσει κάποια προβλήματα για το θέμα των αγροτών. Εγώ έχω να τονίσω ότι όχι απλά δεν τα λύσαν, πιστεύω ότι δεν θα μας βοηθήσουν κιόλας καθόλου. Άμα θέλουν όλος ο κόσμος να έρθει, τους δίνω εγώ τα χωράφια, άμα θέλουν, και να τα καλλιεργούν αυτοί, να δουν πώς είναι να είμαστε εδώ πέρα στην αγροτιά. Ζητάμε λιμοσύνη, ζητάμε να μπορούμε να επιβιώσουμε εδώ πέρα. Επειδή τα Γρεβενά είναι πράσινος νομός, έτσι τον χαρακτηρίζουμε, έχει δυνατότητες, έχει φοβερή ποιότητα στην παραγωγή, είστε ένας νέος αγρότης. Τι σας οδήγησε για να πείτε σε αυτή τη δύσκολη δουλειά, με αυτές τις δυσκολίες που ξέρουμε ότι υπάρχουν, τι αντιμετωπίσατε και πού βρίσκεστε σήμερα? Δηλαδή, το μετανιώσατε, τι θέλετε να πείτε στους υπευθύνους? Μπήκα σε αυτή τη δουλειά γιατί ήταν δεύτερη γενιά. Είμαι η τρίτη γενιά και ήθελα να ακολουθήσω γιατί το αγαπάω αυτό που κάνω, μου αρέσει. Και τώρα πιστεύω ότι αρχίζω να το μετανιώνω, αλλά δεν μπορώ να κάνω και κάτι άλλο. Ως νέος αγρότης, ως νέος άνθρωπος, βρήκατε στήριξη από προγράμματα? Υπάρχουν προγράμματα νέων αγροτών, υπάρχουν διάφορα... Δεν σας ακούω λίγο. Ναι, ως νέος αγρότης βρήκατε στήριξη από διάφορα προγράμματα? Εκεί θα φτάσω. Ως νέος αγρότης μπήκα σε ένα πρόγραμμα, δεν εγκρίθηκα γιατί ήμασταν οι επιλαχόντες, αγόρασα το μηχάνημα και το πληρώνω μόνος μου. Άμα θέλουν να σε έρθουν να δουν πώς είναι να πληρώνεις. Άρα δηλαδή αυτό που παρακινούν... Λέω ότι δεν μπήκα,
ήμασταν στους επιλαχόντες τότε με το, από το 19 και δεν μας βάλανε. Μάλιστα. Ωραία. Κάτι που θέλετε να πείτε στους υπευθύνους και να κλείσουμε. Να σκύψουν το κεφάλι πάνω σε εμάς, γιατί αν χαθούμε εμείς, πιστέψαμε ότι θα χαθούν και άλλοι ανθρώποι. Και εσείς ασπάζεστε την άποψη που καταγράφουμε ότι οι συνάδελφοί σας λένε ότι αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά σας, δεν μπορείτε να ξαναπάτε στα χωράφια σας. Σίγουρα. Δεν μπορείτε να πάτε. Σίγουρα. Έχει τόσο μεγάλο κόστος παραγωγής το πετρέλαιο, που αν τα κρατούσαμε αυτά τα λεφτά, θα είχαμε πάρα πολλά. Ναι. Κώστα, τώρα από εκεί από τα Γραβενά, με λεωφορείο μόνο θα κατέβουν οι αγρότες στην Αθήνα, έτσι. Δεν θα υπάρξουν γεωργικά μηχανήματα. Επίσης, να πω και κάτι άλλο. Ναι. Αυτή τη στιγμή έχω μέσα στην αποθήκη μου γύρω στους 300 τόνους σιτάρι. Δεν το αγοράζουν, λόγω ότι είχαμε 80 μέρες το καλοκαίρι παρατεταμένες βροχές και τώρα μας το βγάζουν ότι δεν έχει καλές πρωτεΐνες και δεν μας το παίρνουν. Δηλαδή, εμείς τι θα κάνουμε? Και έρχονται απ' έξω και δεν υπάρχει δασμούς, δεν υπάρχουν τίποτα. Μάλιστα. Ωραία. Να ευχαριστήσω θερμά. Δύναμη και κουράγιο στους αγώνες σας. Κώστα, κάτι τελευταίο από σένα? Ο Κώστας θα μας ακούει. Θα πούμε εδώ, βλέπουμε τους αγρότες να λιγουνιούν, αλλά παράλληλα αύριο είναι αποφασισμένοι 40 άτομα λοιπόν θα πάνε στην Αθήνα, μπας και έχουν κάποιο λοιπόν αποτέλεσμα θετικό. Δεν έχουμε κάτι άλλο, κύριε Καρπίδη. Υπάρχει ειδική η πορεία των αγροτών εδώ και μέρες, όλοι οι φορείς δίπλα τους. Ωραία, να ευχαριστήσουμε τον Κώστα τον Μάρκο. 40 μέρες θα πούμε εδώ, είναι ακρότες στον μπλοκ εδώ. Ναι, ναι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, πάω στον Βαγγέλη τον Χριστόδουλο να δούμε τι γίνεται με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Το άλλο μεγάλο θέμα των ημερών. Βαγγέλη. Είναι ένα μεγάλο θέμα και βεβαίως συνεχίζονται οι αντιδράσεις ακαδημαϊκών μέρους της κοινωνίας που διαφωνεί με τη λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων υπό τον φόβο και της ταυτόχρονης υποβάθμισης των δημοσίων πανεπιστημίων. Οι φοιτητές βεβαίως είναι στην πρώτη γραμμή. Τα πλάνα που βλέπουμε είναι σημερινά από την Θεσσαλονίκη. Είχαμε μια ταραχώδη, όχι νύχτα, ξημέρωμα. Καθώς έγινε επιχείρηση από την αστυνομία για να σπάσει η κατάληψη στη νομική σχολή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και όντως ομάδα αστυνομικών των ΜΑΤ μπήκαν στο Πανεπιστήμιο, έσπασαν την κατάληψη με τους φοιτητές το πρωί να προχωρούν σε επανακατάληψη του χώρου, εντάσσεται στο πλαίσιο της διαμαρτυρίας τους ενάντια στη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο στην Βουλή αναμένεται μεγάλη μάχη το επόμενο βεβαίως διάστημα. Το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων, τις αγροτικές κινητοποίησεις αλλά και τόσα εξελίσσονται και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα συζητήσουμε τώρα με τον γνωστό καθηγητή, τον κύριο Νικόλο Φαραντούρη, ο οποίος είναι και σύμβουλος Ευρωπαϊκής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα στην Μακεδονία, καλησπέρα σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Να ξεκινήσουμε με τις αγροτικές κινητοποίησεις. Ανάψαν τα τρακτέρ, ήδη κάποιοι ξεκίνησαν. Κατεβαίνουν. Ποιο είναι το σχόλιο σας? Πού οδηγούνται τα πράγματα, κύριε Φαραντούρη? Κύριε Καρυπίδη, το Σαββατοκύριακο ήμουν στην Θεσσαλονίκη. Το πρώτο πράγμα που κάνω αυτές τις μέρες όταν επισκέπτομαι οποιονδήποτε τόπο της χώρας μας και επισκέπτομαι πολύ συχνά διαφόρους τόπους εν ώψη συνεδρίου στο πλαίσιο του προσυνεδριακού μας διαλόγου, είναι να επισκέπτομαι πρώτον τους αγρότες μας και δεύτερον τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Επισκέπτηκα λοιπόν το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, επισκέπτηκα και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, επισκέπτηκα και μπλόκα των αγροτών, τόσο στον ορχόμενο καθοδόν και στο κάστρο, όσο και στη Θεσσαλονίκη, έξω από τη Θεσσαλονίκη. Συναντήθηκα με εκπροσώπους των συντονιστικών και κατηδίαν με τους αγρότες. Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι ενώνουμε και εμείς τις φωνές μας με τα δίκαια αιτήματά τους. Δεν το κάνουμε για αντιπολιτευτικούς λόγους, δεν το κάνουμε για να βάλουμε προσάναμα στη φωτιά των κινητοποιήσεων. Το κάνουμε επειδή πιστεύουμε ότι σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία έχουν δίκιο να ζητούν κάποια πράγματα. Έχουν δίκιο όχι μόνο οι αγρότες, αλλά και πολλές άλλες κοινωνικές ομάδες, όταν επί 4 χρόνια το ενεργειακό κόστος έχει εκτοξευθεί. Αυτή τη στιγμή οι Ευρωπαίοι αγρότες διαμαρτύρονται για διάφορα πράγματα που έχουν να κάνουν με την περιβαλλοντική διάσταση της κοινής αγροτικής πολιτικής. Όμως οι Έλληνες αγρότες διαμαρτύρονται πρώτον για το επιπλέον ενεργειακό κόστος που είναι πολλαπλάσιο του Ευρωπαίου ομολόγου του, συναδέλφου τους. Πληρώνουν πολύ περισσότερα για λειτουργικά κόστη, για ενέργεια, για ρεύμα, για πετρέλαιο. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Δεύτερον, οι Έλληνες αγρότες δεν έχουν αποζημιωθεί. Πρωτοφανή πράγματα, πρωτοφανή γενικότερα για τη χώρα μας αλλά και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα.
τόσους μήνες μετά τις καταστροφές σε πολλά μέρη της χώρας μας δεν έχουν καταβληθεί στοιχειώδεις αποζημιώσεις. Οι άνθρωποι βλέπουν το βιός τους κάτω από τη λάσπη και τους λένε ότι πρέπει να περιμένουν με το κιάλι τις αποζημιώσεις από τον Ιούλιο και βλέπουμε. Τρίτον, υπάρχει τεράστια αναντιστοιχία ανάμεσα στον υδρότα που πουλούν στους μεσάσοντες, τους κόπους τους, στο χωράφι τους, στη στάνη τους, στα ζωντανά τους και το προϊόν τους συσκευασμένο στο ράφι του σούπερ μάρκετ 10 φορές πάνω. Αυτό οφείλεται στους μεσάζοντες και στα καρτέλ. Τα έχουμε επισημάνει εδώ και καιρό, δεν έχει ανοίξει ρουθούνι. Τέταρτον, αυτή τη στιγμή υπάρχουν σοριδών παράνομες ελληνοποιήσεις. Υπάρχουν αμεληταίοι έλεγχοι, μηδενικοί έλεγχοι, ανύπαρκτοι έλεγχοι σε σχέση με τις εισαγωγές ξένων προϊόντων, τόσο της ζωικής παραγωγής, όσο και της φυτικής παραγωγής. Προϊόντα που έρχονται από τρίτες χώρες, βαφτίζονται ελληνικά, διατηρούνται στα ψυγεία για ένα μήνα και παράγονται στην αγορά. Ή προϊόντα που καλλιεργούνται με αμφίβολες μεθόδους καλλιέργειας, με πολύ χαμηλότερο κόστος και περιβαλλοντικά στάνταρτς και έρχονται εδώ πέρα και τα οποία όχι μόνο δημιουργούν αθέμητο ανταγωνισμό με τα ελληνικά προϊόντα, αλλά δημιουργούν και πολύ σοβαρά ζητήματα στη διατροφική αλυσίδα, στην υγεία μας, στα παιδιά μας, στις οικογένειές μας, σε εμάς τους ίδιους, γενικότερα στον ελληνικό πληθυσμό. Η πολιτεία κάνει κάτι για αυτά? Δεν κάνει τίποτα. Σας μιλάω λοιπόν για βασικά αιτήματα, τα οποία δεν αφορούν μονάχα μια κλειστή οικονομική κοινωνική ομάδα ευάλωτη, τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας, αφορούν όλους, εμάς αφορούν. Και συνεπώς δεν μένει παρά να ενώσουμε τις φωνές μας στα δίκαια αιτήματά τους. Τόσο ναι. Απλά. Είπατε και για τους Ευρωπαίους αγρότες. Έχετε την εμπειρία, είστε και σύμβουλος Ευρωπαϊκής Πολιτικής στον ίδιο τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Πόσο ανταγωνιστικός είναι ο Έλληνας αγρότης σε σχέση με τον Ευρωπαίο, πού υστερεί στην Ελλάδα και τι πρέπει να γίνει, όχι αύριο το πρωί, χθες έπρεπε να γίνει, για να μην έχουμε επιπρόσθετη επιδείνωση αυτών των ανθρώπων που μου λένε, μιλούσαμε μαζί τους πριν στα μπλόκα, δεν μπορούν να πάνε στο χωράφι. Δηλαδή και να θελήσουν δεν φτάνει, δεν έχουν τα χρήματα. Δεν μπορούν να τα απεξέλθουν στο κόστος παραγωγής για να καλλιεργήσουν, μου είπα. Κύριε Καρυπίδη, όπως το συνοψίζετε, είναι το ζήτημα. Έχουν ανταγωνιστικό μειονέκτημα οι Έλληνες αγρότες, τόσο ως προς τους Ευρωπαίους ομοτέχνους τους, συναδέλφους τους, όσο και ως προς τους ξένους από τρίτες χώρες παραγωγούς. Πρώτο, διότι ως προς τους Ευρωπαίους ομολόγους τους έχουν μεγαλύτερο κόστος λειτουργικό και ενεργειακό, εκ των πραγμάτων, διότι μεσοσταθμικά η τιμή της κιλοβατόρας αλλά και τα πετρελοειδή είναι πολύ ψηλότερα στη χώρα μας από τον μέσο ευρωπαϊκό μεσόρο και επίσης υπάρχουν χώρες του αγροτοδιατροφικού τομέα, όπως η Γαλλία, που έχουν προχωρήσει σε γενναία στήριξη, ειδικά για το ενεργειακό κόστος. Έτσι, πρώτον αυτό. Και δεύτερον, και αυτό έρχεται και σε μια συζήτηση που έχουμε κάνει κατ' επανάληψη στο φιλόξενο στούντιό σας, αγαπητέ κύριε Καρυπίδη, με την ενεργειακή πολιτική της χώρας και το αλαλούμ από το 19 μέχρι σήμερα σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκε η ενεργειακή στρατηγική και οδήγησε σε ένα από τα πιο μεγάλα δυσθεώρητα ενεργειακά κόστη των τελευταίων ετών στη χώρα μας. Αλλά επίσης, για να επανέλθω στο ζήτημα το αγροτικό, οι Έλληνες αγρότες έχουν ανταγωνιστικό μειονέκτημα, ουσιαστικά αθέμητο ανταγωνισμό, και από εισαγωγές τρίτων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης προϊόντων. Διότι, όπως σας είπα πριν, για τους Έλληνες αγρότες αλλά και για τους Ευρωπαίους ισχύουν αυστηρά περιβαλλοντικά στάνταρτς και αυστηρά στάνταρτς καλλιέργειας, ενώ στην πραγματικότητα για προϊόντα τρίτων χωρών δεν ισχύει τίποτα. Έρχονται όμως εδώ και ενώ θα έπρεπε να υπάρχουν εκτεταμένοι έλεγχοι, έτσι ώστε τουλάχιστον να αποσοβηθεί η κυκλοφορία προϊόντων που έχουν τοξικότητα, που έχουν αμφίβολης καλλιέργειας μεθόδους, που έχουν ενδεχομένως φυτοφάρμακα απαγορευμένα, όχι μόνο δεν γίνονται τέτοιοι έλεγχοι από ΕΦΕ Τελωνία, αλλά η αγορά έχει γεμίσει από προϊόντα ελληνοποιημένα, ούτε καν ξένα, κυκλοφορούν δηλαδή ως ελληνικά, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι, φιλοξενούνται σε αποθηκευτικούς χώρους για ένα ή για δύο μήνες ή σε ψυγεία, σταμπάρονται επάνω, μαρκάρονται ως ελληνικά και κυκλοφορούν και ο καταναλωτής είναι έρμεο προφανώς μιας εντελώς... Αυτό σε απόλυτους αριθμούς είναι 6 δις που χάνουμε. 6 δις είναι. Μόνο αυτό έφτανε για να τα λύσουμε όλα τα προβλήματα των αγροτών. Δηλαδή να κάνει εκεί σωστά τη δουλειά το κράτος. Τη δουλειά του πρέπει να κάνει. Δεν λέμε να δώσει, να κάνει τη δουλειά του. Υπάρχει μια χώρα στην Ευρώπη, υπάρχει μια χώρα στην Ευρώπη που να έχει τέτοιο πρόβλημα? Ζητήματα ελέγχων
Προφανώς απασχολούν όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά αυτό το ξέφραγο αμπέλι δεν υπάρχει πουθενά. Δεν υπάρχει. Και εδώ επικαλούμε και την κυρία μου, γιατί παρακολουθώ τα τεκτενόμενα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κρατημέλη. Και γι' αυτό σας ερωτώ. Με και αυτό. Με τα ευρωπαϊκά ασχολούμαστε. 25 χρόνια ασχολούμαι με τα ευρωπαϊκά, σαν δικηγόρος και σαν πανεπιστημιακός δάσκαλος. Αλλά και τώρα, λόγω και της πολιτικής μου ιδιότητας. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το ξέφραγο αμπέλι δεν υπάρχει πουθενά. Προφανώς δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν, από όπου και να το πιάσουμε, θα πρέπει η πολιτεία πρωτίστως να πει μια συγγνώμη στους αγρότες, γιατί δεν κάνει πρώτα τη δουλειά της. Όχι να μοιράσει αυτά που δικαιούνται οι αγρότες και τους τα κρατάει. Αυτό είναι το πρώτο. Αυτό καταλαβαίνω εγώ δηλαδή. Αυτό καταλαβαίνω. Άριστα το καταλαβαίνετε, κύριε Καρυπίδη, και μου κάνει φοβερή εντύπωση ότι η συζήτηση εστιάζεται μονάχα στα οικονομικά αιτήματα, δηλαδή στην οικονομική στήριξη, δηλαδή στη μείωση του ενεργειακού κόστους και του λειτουργικού κόστους, που βεβαίως είναι η κορονίδα των αιτημάτων, είναι κρίσιμο για την επιβίωσή τους, αλλά δεν είναι το μόνο. Υπάρχουν ζητήματα πάνω στο τραπέζι που έχουν να κάνουν επιτέλους με την άσκηση της εθνικής μας κυριαρχίας και την υλοποίηση της. Της πολιτικής που είναι επιφορτισμένα και της δουλειάς που είναι επιφορτισμένες αρχές και υπουργεία να κάνουν. Δηλαδή το ζήτημα των ελέγχων δεν έχει να κάνει με την στήριξη, με επιδοτήσεις ή με τη μείωση της τιμής της κιλοβατόρας. Έχει να κάνει με τη δουλειά της πολιτείας, του κράτους. Δεν κάνει τη δουλειά της. Η καταβολή των αποζημιώσεων δεν έχει να κάνει με την οικονομική επιπλέον στήριξη. Είναι χρήματα που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και λόγω αδυναμίας, αποτυχίας, ολιγορίας, σκόπιμης καθυστέρησης, πέστε ό,τι θέλετε, ανεπάρκειας, ενδεχομένως αυτό είναι το ουσιαστικό που ταιριάζει καλύτερα, ανεπάρκειας του Υπουργού, της κυβέρνησης. Εδώ άλλαξε 5 φορές ο επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ, εκ των οποίων 2 από τους διοικητές έχουν αθλητική προϋπηρεσία, ας πούμε, σε γήπεδα μπάσκετ. Πώς είναι δυνατόν να πάει μπροστά αυτό το κράτος, πώς είναι δυνατόν να δοθούν στην ώρα τους οι αποζημιώσεις, όταν οι άνθρωποι που καλούνται να διεκπαιρέσουν αυτά τα ζητήματα είναι άσχετοι με το αντικείμενο. Κώστας Μαυρίδης. Να έρθουμε λίγο στην εκπαίδευση που έχετε και μία έφεση και μία ευαισθησία, επειδή έχετε και την ευρωπαϊκή εμπειρία, αλλά είστε και ακαδημαϊκός. Γιατί αυτή η αιμονή κατά της μη λειτουργίας μη καλλιτικών πανεπιστημίων, τη στιγμή που η κυβέρνηση λέει, γιατί το επιχείρημα της αντιπολίτευσης είναι η ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου, λέει ότι αυξήθηκε η δαπάνη στην παιδεία και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, από 80 δισεκατομμύρια έγιναν, από 80 εκατομμύρια έγιναν 120, αν σωστά είναι οι πληροφορίες μου. Και θέλω και ένα σχόλιο για τις καταλήψεις. Τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπέρ των καταλήψεων ή είναι, όπως λέει η κυβέρνηση, ποινικό αδίκημα? Κύριε Μαυρίδη, πρώτο σχόλιο. Είμαστε ουραγοί στη χρηματοδότηση και στη στελέχωση. Άρα λοιπόν η προτεραιότητα της κυβέρνησης θα έπρεπε να είναι να στηρίξει τα δημόσια πανεπιστήμια. Πώς θα σας φαινόντουσαν να κλείνανε σωριντών τα τμήματα στη Δυτική Μακεδονία, στη Βόρεια Ελλάδα, στο Αιγαίο, στη Θράκη, παντού, για να ανοίξουν 2 κολέγια, επειδή όλη η πρεμούρα της κυβέρνησης εστιάζεται πώς θα θεσμοθετήσει την αναβάθμιση 3 κολεγίων στην πλατεία Συντάγματος και αφήνει υποστελεχωμένα και υποχρεωτοδοτούμενα κρίσιμα τμήματα της χώρας μας στην αιχμή των κοινωνικών αναγκών και της επιστήμης. Στη Φλόρινα, το Πανεπιστήμιο ετοιμάζεται να κλείσει τμήματα. Στη Δυτική Μακεδονία, στο Αιγαίο, στη Θράκη, στα Ιωάννινα. Μου έλεγε ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνου προχθές που πέρασα από εκεί και συζήτησα με τους ακαδημαϊκούς, ήταν 30 εκατομμύρια για τις εκπαιδευτικές δομές των Ιωαννίνων του τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το 2009 και σήμερα είναι 6 εκατομμύρια ο προϋπολογισμός, με αυξημένες διπλάσιες ανάγκες. Άρα λοιπόν, εμένα με ενοχλεί η προτεραιοποίηση, η άκερη, η άσκοπη, η προσχηματική προτεραιοποίηση των αναγκών της πολιτείας. Εδώ πρέπει να εστιαστούμε στη στελέχωση και στην χρηματοδότηση και όχι στην απαξίωση. Όπως την προηγούμενη τετραετία προμετωπίδα της εκπαιδευτικής πολιτικής της κυβέρνησης τριτοβάθμια εκπαίδευση ήταν η πανεπιστημιακή αστυνομία, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε δηλαδή, που δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο και που πήγε στον κουβά προφανώς, έτσι τώρα η πρεμούρα είναι να αναβαθμίσουμε 2 κολέγια. Να κοιτάξουν να ενισχύσουν τα πανεπιστήμια της χώρας. Ναι. Που θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη πρόοδο, ανάπτυξη και ευημερία. Αυτό είναι το σχόλιο μου. Θα σας δώσω έναν αριθμό. Από την περίοδο των μνημονίων, από το 2010-2011 και μετά μέχρι σήμερα, έχουν παρακρατηθεί από τα πανεπιστήμια μας, προσέξτε το νούμερο, 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα έχουν χάσει αυτά τα χρήματα. Αυτά τα χρήματα, αν πήγαιναν σε συνεχή ροή προς την εκπαίδευση, θα είχαμε και περισσότερα μέλη ΔΕΠ, καλύτερους προϋπολογισμούς και καλύτερα και ερευνητικά προγράμματα. Ξέρει τι λέω ο κύριος Φαραντούρης, γιατί αυτή είναι η δουλειά του. Θέλω και τώρα, σχόλια να πάμε για λίγο τις καταλήψεις. Ναι.
Το πρωί είχαμε επεισόδια. Το πρωί είχαμε επεισόδια στη Θεσσαλονίκη. Τα δείξαμε πριν από λίγο στο βίντεο. Με τα μάτια. Να, ναι. Βλέπουμε τις εικόνες. Αυτά είναι τα ξημερώματα τώρα που δείχνουν. Βεβαίως. Κύριε Μαυρίδη και κύριε Καρυπίδη, θεωρώ ότι η επέμβαση των ΜΑΤ σε πανεπιστημιακούς χώρους είναι απαράδεκτη. Η πανεπιστημιακή κοινότητα έχει τρόπο να επιλύει τα ζητήματά της χωρίς έξωθεν παρεμβάσεις. Το θεωρώ απαράδεκτο, όπως συνέβη πριν από δύο εβδομάδες στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, όπου δημιουργίες των ΜΑΤ συντάχθηκαν στον προάβλιο χώρο. Η κινητοποίηση των φοιτητών είναι κραυγή αγωνίας. Και είναι κινητοποίηση όχι τεμπελοχανάδων, αλλά αριστούχων φοιτητών. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι οι άριστοι των αρίστων στην ιατρική Αθηνών με συντηρητική πλειοψηφία έχουν αποφασίσει κινητοποίησεις? Λοιπόν, στην Οξφόρδη, όταν μείωσε η Μάργαρετ Θάτσερ τις δαπάνες, είχε καεί ο τόπος με πανό, με καταλήψεις. Οι πανεπιστημιακές κοινότητες είναι ζωντανοί οργανισμοί. Δεν θέλουμε προφανώς ούτε βιοπραγίες ούτε καταστροφές. Και δεν γίνονται ούτε βιοπραγίες ούτε καταστροφές. Γίνονται κινητοποιήσεις ειρηνικές από τα παιδιά μας που βγάζουν κραυγή αγωνίας. Είμαστε δίπλα τους για να ενισχυθεί και να στελεχωθεί το δημόσιο πανεπιστήμιο. Και τα κόμματα είναι ζωντανοί οργανισμοί. Να αλλάζουν και το σήμα και το όνομα αν χρειαστεί. Όπως λέει ο Στέφανος Κασελάκης. Ποια είναι η άποψή σας και να κλείσω με αυτό. Κύριε Καρυπίδη, επιτρέψτε μου σήμερα, επειδή είναι σε εξέλιξη πολιτική γραμματεία τώρα και θα πρέπει να σας αφήσω κι εγώ για να επανέλθουμε. Νομίζω ότι δεν προσήκει να κάνουμε κάποιες δηλώσεις αυτή τη στιγμή. Είμαι υπέρ της εξωστρέφειας. Πιστεύω ότι ο καθένας μας που αγαπάει αυτό το χώρο, και εγώ είμαι από αυτούς που είμαι στην πρώτη γραμμή της εξωστρέφειας, δεν πρέπει να ρίξουμε περισσότερο νερό στον μήλο της εξωστρέφειας. Πάντως, αυτήν εδώ την εκπομπή τον Οκτώβριο, μαζί με έναν συνάδελφο, τον Λάμπο Παπαδή, είχαμε πει ότι ο Στέφανος Κασελάκης, τα έλεγε ουσιαστικά, θα προχωρήσει και στην αλλαγή και του ονόματος, αν χρειαστεί, και του σήματος του κόμματος. Δηλαδή φαινόταν από τον Οκτώβριο αυτό. Σε 48 περίπου ώρες ξεκινάει το συνέδριό μας. Ας είμαστε λίγο υπομονετικοί. Εγώ θα χρειαζόταν τώρα αυτό όμως, αυτή η επιστολή τώρα. Αυτό το email χρειαζόταν στα μέλη. Δεν έπρεπε να γίνει το συνέδριο ίσως και μετά. Θα τοποθετηθώ στο συνέδριο για όλα και με πολύ μεγάλη χαρά. Να φιλοξενηθώ, να με τιμήσετε με τη φιλοξενία σας, να τα συζητήσουμε όλα. Προτιμώ να μην τοποθετηθώ σε τηλεοπτικό χρόνο και πάνελ, αλλά στα όργανα του κόμματος. Μακάρι όλοι να τοποθετούνται στο όργανο πρωτίστως. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Φαραντούρη. Πάω σε διαφημίσεις και σε λίγο πάλι μαζί. Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό διάλειμμα, μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας συνάντησης. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Έχουμε θύελλα αντιδράσεων στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία από την απόφαση του Προέδρου, του Στέφανου Κασελάκη, να προβεί σε ερωτηματολόγιο και να ρωτηθούν τα μέλη του κόμματος αν θα αλλάξει το όνομα, το σήμα του κόμματος και μια σειρά από άλλα πράγματα. Ο Βαγγέλης ο Χριστόδουλος και ο συνάδελφος ο Λάμπρος Παπαδής και οι δύο συνάδελφοι θα μας δώσουν το ρεπορτάζ. Καλησπέρα και στους δύο. Χαίρετε. Να ξεκινήσουμε με τον Λάμπρο. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί στο ευρύτερο πολιτικό φάσμα και στο εσωκομματικό κριτήριο του ΣΥΡΙΖΑ να ήταν ένας κεραυνός εν εθρία η προχθεσινή επιστολή στην πλατφόρμα του ΣΥΡΙΖΑ σχέση με όλο αυτό το ερωτηματολόγιο το οποίο αναφέραμε για το όνομα του κόμματος, κάποιο νέο λογότυπο το οποίο θα το ακολουθήσει, όπως και κάποιες βασικές ιδεολογικές αρχές οι οποίες τίθενται ως ερωτήματα στην ιδεολογική βάση του κόμματος. Όμως για όσους είναι δημοσιογραφούντες στα του ΣΥΡΙΖΑ στο εσωκομματικό πεδίο, ξέρουμε ότι είναι κάτι το οποίο ανακοινήθηκε σαν διαδικασία και δημοσιοποιήθηκε και διέρευσε ήδη από τον περασμένο Οκτώβριο του 2023. Είχε πει μέσω διαρροών του Στέφανος Κασελάκης ότι θέλει ένα νέο κόμμα, το οποίο ενδεχομένως δεν θα έχει τη λέξη ΣΥΡΙΖΑ μπροστά. Και να θυμίσω, Λάμπρος, αυτήν εδώ την εκπομπή το έχεις αναφέρει και εσύ τότε, τον Οκτώβριο. Ακριβώς. Είχαμε πει τότε, το έχεις πει και εσύ, ότι ο Στέφανος Κασελάκης προσανατολίζεται να τα αλλάξει όλα. Όνομα, όργανα, τα πάντα. Δεν θα μείνει τίποτα. Έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς. Βλέπουμε κάτι να γίνεται τώρα σε αυτή τη φάση. Υπάρχουν δικαιολογημένες κατά μία αντιδράσεις και από την Κεντρική Επιτροπή και από τα διάφορα εσωκομματικά όργανα, γιατί είναι μια δομική διαδικασία, κοσμογονική θα έλεγα, η αλλαγή του ονόματος του ΣΥΡΙΖΑ και κάποιων βασικών ιδεολογικών αρχών του καταστατικού χάρτη. Και πρέπει να περάσει από κάποιο στοιχειώδη χάρτη μέχρι να φτάσει στη βάση και μέχρι να φτάσει στο συνέδριο, το οποίο είναι σε λίγες μέρες. Δεν είναι μακριά. Ναι. Βαγγέλη. Και επειδή έχουμε τις συνεδρίες πολιτικής γραμματείας σήμερα, στην οποία δεν θα παραστεί, δεν παρίσταται ο κύριος Κασελάκης. Είναι σε εκδήλωση στο Λονδίνο, ήταν. Στο Λονδίνο, σωστά. Χθες μίλησε δηλαδή σε φίλους και μέλη του κόμματος. Και νομίζω ότι και σήμερα έχει επαφές. Με επιστολή του προς την πολιτική γραμματεία, κρατώ την φράση «μην κυνηγάτε χήμερες», είπε ότι αυτό που έκανα εγώ είναι να ζητήσω από τα μέλη του φίλου του κόμματος με τη μορφή ερωτηματολογίου συμβουλευτικού και όχι δεσμευτικού χαρακτήρα να πούν την άποψή τους. Τα στοιχεία του ερωτηματολογίου και τα συγκεντρωτικά ποσά δεν θα δημοσιοποιηθούν, δεν είναι δημοσκόπηση. Δεν θέλουμε να χάσουμε την επαφή μας με την βάση. Σε γενικές γραμμές ήταν η τοποθέτηση του κυρίου Κασελάκη, η οποία μεταφέρεται με τη μορφή επιστολής χωρίς την δική του παρουσία. Θα θεωρήσουμε ότι είναι ένα βήμα πίσω, Λάμπρο, αυτή η επιστολή. Δεν νομίζω. Αν διαβάσει κανείς προσεκτικά τα βασικά σημεία και τα bullets τα οποία λέμε στην επιστολή αυτή, φαίνεται ένας Στέφανος Κασελάκης ο οποίος δεν πρόκειται να κάνει πίσω. Επαναλαμβάνει τουλάχιστον τρεις φορές σε διαφορετικούς τόνους ότι έχει εκλεγεί από τη βάση και ότι εκφράζει με την απόφασή του και την κίνησή του αυτή τη βάση του κόμματος και τα μέλη. Τονίζει τον σεβασμό τον οποίο διακατέχει για την Κεντρική Επιτροπή και τα κομματικά όργανα, αλλά δηλώνει σε πιο εμφαντικούς τόνους ότι δεν πρόκειται να κάνει πίσω. Θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Και ένα ακόμα σχόλιο, αν μου επιτρέπετε. Ναι. Απλώς ότι πολύ μεγάλη αμηχανία στο σύνολο των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και στους υποστηρικτές του κυρίου Κασελάκη, τους προκαλεί αμηχανία. Το κατάλαβα και από τις επαφές που είχαμε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας σήμερα. Τους προκαλεί αμηχανία αυτή είναι η εξέλιξη. Φαίνεται να είναι ένα δύσκολο σταυροδρόμι αυτό το σημερινό για τον ΣΥΡΙΖΑ. Μα έχουμε και ήδη τις εκφράσεις και τις τοποθετήσεις κορυφαίων στελεχών, έτσι, που στήριξαν ουσιαστικά, ειδικά το δεύτερο γύρο, τον κύριο Κασελάκη, έτσι, και στελέχη. Όπως ο Νίκος ο Παπάς, η Όλγα και η Ιεροβασίλη, πολλά στελεχές δεν είναι. Δεν ξέρω αν έχεις και κάτι άλλο εσύ, Λάμπρο, από το ρεπορτάζ. Είναι εμφαντικός ο τρόπος, γιατί μιλάμε για τα 17 από τα 21 μέλη τα οποία ζήτησαν την έκτατη σύγκληση του Πολιτικού Συμβουλίου της Πολιτικής Γραμματείας σήμερα. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι υπήρξαν γρήγορες και σφοδρές αντιδράσεις. 17-21 είναι ένας εμφαντικός αριθμός. Ωραία. Για να δούμε λιγάκι το ρεπορτάζ. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να υπάρξει δημόσια διάσταση αυτής της διαφωνίας. Ρίχνει νερό στο μήλο μιας εσωστρέφειας η οποία ήταν πραγματικά αχρίαστη. Τα κόμματα έχουν συντεταγμένες λειτουργίες. Έχουν όργανα και καταστατικό. Και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ως κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης τα έχει όλα αυτά. Δεν μπορούν να αγνοούνται. Και δεν είναι τα κόμματα εταιρείες. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να διακατέχεται από σύνδρομα ιδιοκτητών και ιδιοκτησίας. Αυτό το οποίο είναι πολύ κρίσιμο αυτή τη στιγμή για την Ελλάδα είναι η ανασυγκρότηση και η ανασύσταση ενός ισχυρού κεντροαριστερού πόλου. Αυτό είναι το οποίο λείπει από τη χώρα αυτή τη στιγμή και αυτός ο κεντροαριστερός πόλος δεν θα συσταθεί μέσα από διαδικασίες κομματήλας και καμαρίλας. Προφανώς συμφωνώ με την κυρία Γεωργοβασίλη. Όταν ο πρόεδρος ενός κόμματος δεν γνωρίζει ποιες είναι οι διαδικασίες που ο ίδιος ηγήθηκε στο κόμμα, κάτι δεν πάει καλά. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς πρέπει να κάνει πολύ μεγάλες αλλαγές, αλλά όχι στην κατεύθυνση του ερωτηματολογίου. Τώρα, στα όσα εξελίσσονται στο ΣΥΡΙΖΑ, που είδαμε και στο ρεπορτάζ, αλλά πολύ περισσότερο για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ιδιαίτερα, θα συνομιλήσουμε με την βουλεύτρια της Περιφερειακής Ενότητας Ιωνίνων της Νέας Αριστεράς και πρώην Υφυπουργός Παιδείας, την κυρία Μερόπη Τζιούφη. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ θερμά και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Δύσκολη εβδομάδα από ό,τι φαίνεται. Μια ακόμη δύσκολη εβδομάδα. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους. Ας πάρω το πρώτο σχόλιο σας για τα όσα διαδραματίζονται στο ΣΥΡΙΖΑ μετά και από την επιστολή αυτή του Στέφανου Κασελάκη που έστειλε σήμερα, το mail που έστειλε σε όλα τα μέλη για την αλλαγή ακόμη και του ονόματος. Μια σειρά δηλαδή από ζητήματα που βάζει προς τους φίλους και τα μέλη του κόμματος για αλλαγές. Πώς τις βλέπετε εσείς αυτές τις πρωτοβουλίες? Γιατί ήδη έχουμε θύελλα αντιδράσεων, έτσι. Κοιτάξτε, εγώ δεν θα ήθελα να σχολιάσω, διότι όπως ξέρετε εμείς έχουμε αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ και ο λόγος της αποχώρησης, γιατί τότε αναρωτιόταν διάφοροι γιατί αυτό έγινε, ήταν ακριβώς διότι θεωρούσαμε ότι δεν μπορεί κανείς να λειτουργήσει με τους κανόνες που είχαμε μάθει μέχρι τότε. Δηλαδή στο ερώτημα γιατί φύγατε, νομίζω ότι η απάντηση έρχεται τώρα. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυσκολία να τηρηθούν οι κανόνες της εσωτερικής δημοκρατίας και να μπορούν να υπάρχουν
συλλογικές αποφάσεις, όπως είχαμε μάθει όλα αυτά τα χρόνια. Δεν θα ήθελα να πω κάτι περισσότερο, διότι εμείς, όπως ξέρετε, προχωράμε στην δική μας συγκρότηση. Έχουμε ξεκινήσει τις περιφερειακές μας συνδιασκέψεις. Κάνουμε κλαδικές συνδιασκέψεις. Χθες κάναμε μια πολύ μεγάλη συνδιάσκεψη για τα θέματα παιδείας και προχωρούμε προς την πανελλαδική μας συνδιάσκεψη που θα γίνει το πρώτο 15ήμερο του Μάρτη. Επομένως, με αγωνία παρακολουθούμε όλα αυτά τα οποία γίνονται στον χώρο τον οποίο υπηρετήσαμε για πάρα πολλά χρόνια, αλλά χωρίς να θέλω να κάνω άλλου τύπου σχόλια ή παρεμβάσεις. Ναι, όμως είναι και ένας χώρος ο οποίος καλείται να παίξει έναν σημαντικό ρόλο, έτσι, ευρύτερα η κέντρο αριστερά. Υπάρχουν και πρωτοβουλίες σε εξέλιξη. Είχαμε και μια πρόσφατη, έτσι, με τον Διονύση τον Τεμπονέρα, την Εύφη την Αξιόγλου, τον κύριο Χριστοδουλάκη, έτσι, που είχε αποτέλεσμα. Έτσι, ανταποκρίθηκε ο κόσμος, έγινε μια πάρα πολύ καλή συζήτηση. Έτσι την αναδείξαμε, συζητήσαμε εκεί και με τους ίδιους. Εκεί ήμουν, κύριε ήσασταν, κύριε. Ήσασταν και εσείς εκεί, το γνωρίζω. Άρα λοιπόν, σας αφορά και αυτό το πώς εξελίσσονται τα πράγματα στην κέντρο αριστερά και γι' αυτό σας ερωτώ. Είναι... Εντάξει, κοιτάξτε. Δεν θα ήθελα να συζητήσω τα εσωτερικά ενός κόμματος από το οποίο με μια συγκεκριμένη επιλογή, η οποία ήταν επώδυνη αλλά κρίσιμη και αναγκαία, όπως αποδεικνύεται και από τα γεγονότα τα οποία ακολούθησαν, σε μια προσπάθεια. Όπως είπα πριν, να αρθρώσουμε έναν λόγο, ο οποίος βεβαίως θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κόσμου. Ο κόσμος αυτό που μας λέει γενικότερα είναι ότι εδώ πρέπει να υπάρξει αντίπαλο δέος απέναντι στην πολιτική Μητσοτάκη, την ακραία νεοφιλελεύθερη, που πλήττει όλα τα κοινωνικά στρώματα και πρέπει να υπάρξει μια αντιπολίτευση η οποία να μπορεί ουσιαστικά να σηκώσει το βάρος αυτών των αναγκών. Εμείς λοιπόν συμβάλλουμε σε αυτήν την κατεύθυνση με τις απόψεις μας, με τις τοποθετήσεις μας, είτε κοινοβουλευτικά, είτε συμμετέχοντας μέσα στα κινήματα, είτε, όπως σωστά είπατε, σε συζητήσεις και διάλογο, ο οποίος θα πρέπει να είναι ανοιχτός. Ήταν ένα πρώτο βήμα διαλόγου αυτή η συνάντηση στην οποία αναφερθήκατε. Και νομίζω ότι από εκεί και πέρα, κανείς, επειδή μπροστά μας έχουμε το θέμα των ευρωεκλογών, προφανώς αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να μιλήσει για κάτι άλλο, όμως μετά τις ευρωεκλογές θεωρώ ότι είναι ένας διάλογος που θα είναι ανοιχτός και θα πρέπει με βάση προγραμματικές συζητήσεις σε μείζωνα θέματα, δηλαδή τα ζητήματα της παιδείας, τα ζητήματα της υγείας, των εργασιακών δικαιωμάτων, της δημοκρατίας, η οποία πλήττεται με την καταδίκη της Νέας Δημοκρατίας από το Ευρωκοινοβούλιο μετά από τόσα χρόνια, μετά τη δικτατορία, είναι ζητήματα στα οποία μπορούν να βρεθούν συγκλήσεις και πρέπει να γίνει αυτή η συζήτηση. Ναι. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό που είχατε και χαρτοφυλάκι ως Υφυπουργός Παιδείας. Ιδιωτικά πανεπιστήμια, τι γίνεται τώρα εδώ, για πείτε μας. Είστε και ακαδημαϊκός, για πείτε μας. Κοιτάξτε, εδώ βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία, η οποία έχει κάνει μια συστηματική προσπάθεια. Είναι μια πολύ μεγάλη, θα έλεγα, ιδεολογική μάχη. Η Νέα Δημοκρατία από την ανάληψη της κυβερνητικής εξουσίας στράφηκε απέναντι στα δημόσια πανεπιστήμια αλλά και στη δημόσια παιδεία εν γέννη και θα έλεγα και στα δημόσια αγαθά σε μια προσπάθεια να ιδιωτικοποιήσει τα πάντα. Είδαμε λοιπόν αυτή την προσπάθεια ιδιαίτερα στην παιδεία να χαρακτηρίζεται κυρίως από την υποχρηματοδότηση, την υποστελέχωση και την προσπάθεια απαξίωσής της. Αυτή τη στιγμή λοιπόν γίνεται μια προσπάθεια μετά την ελάχιστη βάση εισαγωγής που ελάττωσε τους εισακταίους στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα 20.000, την εξομοίωση των πτυχίων των κολεγίων με τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα όσον αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα, το κλείσιμο των διετών τμήματων στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που θα μπορούσαν να πηγαίνουν τα παιδιά με το απολυτήριό τους από τα επαγγελματικά λύκεια, που ήταν μια σημαντική διέξοδος. Το γεγονός ότι μία σειρά από τμήματα περιφερειακών πανεπιστημίων με βάση τις επιλογές τις οποίες αναφέρθηκα πριν δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν, είτε γιατί δεν θα έχουν φοιτητές, είτε γιατί δεν θα έχουν μέλη ΔΕΠ, βλέπουμε τώρα ότι προχωρά στο να ιδρύσει ιδιωτικά πανεπιστήμια. Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι αυτό είναι απολύτως αντισυνταγματικό. Το άρθρο 18 λέει με πολύ σαφή τρόπο απαγορεύεται στους ιδιώτες να ιδρύουν πανεπιστήμια. Επομένως, δεν μπαίνει ζήτημα διαπραγμάτευσης του συντάγματος. Είναι μια απολύτως αντισυνταγματική επιλογή της Νέας Δημοκρατίας και εδώ δημιουργείται ένα ευρύτατο μέτωπο πανεπιστημιακών. Αυτή τη στιγμή έχουν μαζευτεί πάνω από 1.500 υπογραφές και έχουμε και 8 συνταγματολόγους οι οποίοι στέκονται απέναντι και είναι κάτι το οποίο τώρα ξεκινάει, αλλά ακόμη και αν ψηφιστεί ο νόμος, θα είναι μια επίπονη διαδικασία. Έχουμε και απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας που λέει ότι αυτό απαγορεύεται. Άρα ένα μέτωπο θα είναι το συνταγματικό μέτωπο. Το πιο ουσιαστικό όμως είναι μια απόφαση πολιτική της Νέας Δημοκρατίας ουσιαστικά να στερήσει
από πολλά παιδιά μαζί με την ελάχιστη βάση εισαγωγής τη δυνατότητα να φοιτήσουν χωρίς δίδακτρα στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Για παράδειγμα, θα υπάρχει η δυνατότητα σε ένα παιδί που μπορεί να πληρώσει τα δίδακτρα να μπαίνει στην ιατρική σχολή με 9.000 μόρια. Ενώ για να μπει στην ιατρική σχολή χωρίς δίδακτρα χρειάζεται 18.600 μόρια. Άρα μια απολύτως ταξική επιλογή. Επίσης μπαίνουν δίδακτρα στα δημόσια πανεπιστήμια για τους ξενόγλωσσους φοιτητές. Βλέπουμε λοιπόν μια προσπάθεια ιδιωτικοποίησης της ανώτατης εκπαίδευσης, την οποία θα έλεγα οι φοιτητές μας δίνουν μια πολύ μεγάλη μάχη, είναι στους δρόμους, οι πανεπιστημιακοί επίσης βρίσκονται στους δρόμους, έχει υπάρξει πολύ μεγάλη αρθρογραφία και παρεμβάσεις, υπάρχουν αποφάσεις συγκλήτων οργάνων όπως είναι η ΠΟΣΔΕΠ, όπως είναι η Πανελλήνια Ένωση των Εργαζομένων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, δηλαδή μια πάνδυνη αντίδραση του πανεπιστημιακού κινήματος στο σύνολό του απέναντι σε αυτόν τον νόμο. Και βέβαια το μάρμαρο θα το πληρώσουν πρώτα τα περιφερειακά πανεπιστήμια, αν προχωρήσει αυτό, έτσι, κυρία Τζιούφη. Βέβαια. Ναι, ήδη το πληρώνουν. Στη Δυτική Μακεδονία έχει συρρήκνωση. Τα ίδια δεδομένα έχουμε και από το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου. Και επαναλαμβάνω ότι αυτό έγινε με συστηματικό τρόπο και με την ελάχιστη βάση αγωγής, αλλά και το γεγονός ότι ενώ υπήρχε ψηφισμένος νόμος, όταν φεύγει ένα μέλος ΔΕΠ να αντικαθίσταται, τον είχαμε ψηφίσει βγαίνοντας από τα μνημόνια. Δεν τον υλοποίησε η Νέα Δημοκρατία. Ο κανόνας του ένα προς ένα. Δεν τον υλοποίησε. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα παλαιότερα μέλη ΔΕΠ να αποχωρούν, το ίδιο και το διοικητικό και το επιστημονικό προσωπικό και να μην αντικαθίστανται. Για να βάλω στην κουβέντα και τους συναδέλφους, την Κατερίνα τη Μαρκοπούλου και τον Λάμπρο τον Παπαδή. Σίγουρα θα πούμε και για τα αγροτικά. Κατερίνα, να ξεκινήσω με σένα. Ναι, να μείνουμε λίγο στα πανεπιστήμια και στο νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, για τη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων, κύριε Τζούφη. Εγώ θέλω να μας πείτε, να σχολιάσετε την επέμβαση της αστυνομίας σήμερα το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στη νομική σχολή που ήταν υποκατάληψη. Κάτι που γίνεται συνεχώς τις τελευταίες ημέρες. Ναι, κοιτάξτε, γίνεται μέσα στα πλαίσια της απαξίωσης, ενώ εδώ έχουμε, να το πω με μία λέξη, κατάλυση του συντάγματος, διότι γι' αυτό συζητάμε αυτή τη στιγμή. Ο νόμος αυτός καταλύει το Σύνταγμα. Ουσιαστικά προσπαθούμε με κάποιες μεθόδους πάλης, τις οποίες χρησιμοποιούν οι φοιτητές. Μία από αυτές είναι και οι καταλήψεις, η οποία όμως απόφαση λαμβάνεται με μαζικότατες συνελεύσεις των φοιτητών, να δημιουργήσουν ένα κλίμα βίας και ανομίας μέσα στα πανεπιστήμια. Και βεβαίως έχουμε τις επελάσεις της αστυνομίας. Να θυμίσουμε εδώ την προσπάθεια να υπάρξει πανεπιστημιακή αστυνομία, που πάλι χάρη στην αντίδραση όλου του πανεπιστημιακού κινήματος ουσιαστικά δεν εγκαθιδρύθηκε μέσα στα πανεπιστήμια. Είμαστε απολύτως απέναντι. Είναι η πολλαπλή προσπάθεια της αστυνομίας να κάμψει τον αγώνα των φοιτητών. Και προφανώς είμαστε απέναντι και υπερασπιζόμαστε το φοιτητικό κίνημα, που αυτή τη στιγμή δίνει μια πολύ μεγάλη μάχη και γι' αυτό, αλλά και για τις επόμενες γενιές. Διότι εδώ θα μιλούμε για ένα πανεπιστήμιο το οποίο διαρκώς θα υποβαθμίζεται και το οποίο έδωσε τη δυνατότητα στα παιδιά των αγροτικών οικογενειών, των μικρομεσαίων οικογενειών, να μπουν στη διαδικασία της κοινωνικής κινητικότητας. Υπάρχουν και άλλα πράγματα στα πανεπιστήμια. Έχει καταργηθεί το αυτοδιοίκητο με τις διάφορα νομοθετήματα της κυρίας Κεραμέως και με αυτού του τύπου τις επεμβάσεις οι οποίες γίνονται. Λάμπρο. Ναι, εγώ αυτό το οποίο θέλω να πάρω σε απάντηση από την κυρία Τζούφη είναι το τι εισηγείται η κυβέρνηση μέσω διαφόρων υπουργικών κύκλων περί νομοθέτησης αυτού του νομοσχεδίου για τα μη κρατικά πανεπιστήμια μέσω διαφόρων ευρωπαϊκών οδηγιών, οι οποίες είναι αμετάκλητες. Υφίστανται κάτι τέτοιο? Λοιπόν, καταρχήν δεν υπάρχουν μη κρατικά πανεπιστήμια. Υπάρχουν δημόσια και ιδιωτικά στην Ευρώπη. Δεν είναι κρατικό το πανεπιστήμιό μας, είναι αυτοδιοικούμενο, είναι δημόσιο πανεπιστήμιο. Η λειτουργή του είναι, τα μέλη ΔΕΠ είναι λειτουργή, όπως ισχύει και για το ΕΣΥ, και επομένως έχουμε δημόσια πανεπιστήμια, όπως και σε όλη την Ευρώπη. Λοιπόν, άρα λοιπόν χρησιμοποιείται ένας ψευδής τίτλος, ο περίφημος μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά, ακριβώς για να δημιουργούν μια άλλη αίσθηση στον κόσμο. Αυτό που πάνε να κάνουν είναι ιδιωτικά πανεπιστήμια με δίδακτρα. Να πάμε τώρα στις ευρωπαϊκές οδηγίες τις οποίες αναφερθήκατε. Εγώ δεν είμαι συνταγματολόγος, αλλά υπάρχουν, σας είπα, 8 συνταγματολόγοι όλου του πολιτικού φάσματος, οι οποίοι λένε με έναν πολύ σαφή τρόπο ότι το ζήτημα των ευρωπαϊκών οδηγιών αφήνει απ' έξω τον τρόπο
που τα εθνικά κράτη θα ρυθμίζουν τα της ανώτατης εκπαίδευσης. Σας λέω λοιπόν ότι το Σύνταγμά μας λέει με πολύ σαφή τρόπο ότι απαγορεύεται στους ιδιώτες η ίδρυση ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Και να σας το πω κι αλλιώς, αυτό εξαντλείται με αυτό που ονομάζεται ανώτατη επαγγελματική εκπαίδευση. Δηλαδή με τους τίτλους των κολεγίων στους οποίους δόθηκαν επαγγελματικά δικαιώματα. Αυτό που ψάχνει η Νέα Δημοκρατία είναι να δώσει και τα ακαδημαϊκά δικαιώματα. Αυτό είναι θέμα εθνικού δικαίου και το Σύνταγμά μας είναι σαφώς, είναι κάθετο και δεν είναι διαπραγματεύσιμο το άρθρο αυτό. Και να σας θυμίσω ότι και παλιότερα, το κύριος Μητσοτάκης, όχι πολύ παλιότερα, το 2023, όταν γινόταν η συζήτηση για την αναβάθμιση καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, ένα από τα επιχειρήματα που είχε χρησιμοποιήσει είναι τι να κάνουμε αν δεν αναθεωρηθεί το άρθρο 16, δεν μπορούμε να μετατρέψουμε τις ανώτερες σχολές σε πανεπιστήμια. Το λέω λοιπόν αυτό διότι δεν υπάρχει κανένας τρόπος να καταληθεί το ελληνικό σύνταγμα. Μόνο αν αναθεωρηθεί. Και ξέρετε ότι στη διάρκεια αυτής και της επόμενης χρονιάς έχουμε αναθεωρητική βουλή. Προτρέχει λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης προκειμένου να εξυπηρετήσει ιδιωτικά συμφέροντα βάλλοντας ευθέως κατά του Δημοσίου Πανεπιστημίου στο σύνολό του και κατά της κοινωνίας, επιτρέψτε μου να πω. Διότι όταν ιδρύονται ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα οποία έχουν δίδακτρα, κάποιοι μπορούν να τα πληρώσουν, αυτό σημαίνει ότι θα διεκδικήσουν χρήματα από το κράτος, έτσι γίνεται, δεν φτάνουν τα δίδακτρα, αλλά θα ελαττωθούν τα χρήματα που πηγαίνουν προς τα δημόσια ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Από εκεί και πέρα μπορεί να έχουμε και εκροή πνευματικού δυναμικού και υποστελέχωση, διότι δεν θα είναι ανταγωνιστικές οι θέσεις στα πανεπιστήμια μας και με αυτόν τον τρόπο θα αναγκαστούν και τα δημόσια πανεπιστήμια να βάλουν δίδακτρα. Πρακτικά αυτό που γίνεται είναι η επιλογή Θάτσερ μετά από πάρα πολλά χρόνια για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, η οποία έχει οδηγήσει σημαντικότατο κόσμο να μένει εκτός των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ή όσοι επιχείρησαν να πάρουν υποτροφίες ή δάνεια για όλη τους τη ζωή να μην μπορούν να τα ξεπληρώσουν. Και ένα σχόλιο για τα αγροτικά και να κλείσουμε, κυρία Τζούφη. Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή οι αγρότες μας βρίσκονται σε κινητοποιήσεις. Νομίζω κατεβαίνουν, έχουν ξεκινήσει τα τρακτέρ, κατέβουν στην Αθήνα. Νομίζω ότι η πλειοψηφία της κοινωνίας καταλαβαίνει ότι υπάρχει δίκαιο στα αιτήματά τους, ότι αυτά τα οποία έδωσε ο κύριος Μητσοτάκης δεν απαντάνε στο βασικό ερώτημα του απογορευτικού κόστους παραγωγής, ότι οι τιμές που τους δίνονται είναι χαμηλότερες από το κόστος και απ' την άλλη μεριά οι καταναλωτές ουσιαστικά αγοράζουν πάρα πολύ υψηλές τιμές, δηλαδή υπάρχει μια τρομερή εσχροκέρδεια και ακρίβεια για την οποία δεν έχει γίνει τίποτε επί της ουσίας. Και βεβαίως τα ζητήματα των ελληνοποιήσεων και βεβαίως τα ζητήματα της αύξησης των αγροτικών εφοδίων και βεβαίως τα ζητήματα της νέας ΚΑΠ για την οποία χρειάζεται να γίνει άλλου τύπου διαπραγμάτευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο που κατεξοχήν πλήττει την πρωτογενή παραγωγή στην πατρίδα μας και μάλιστα συγκεκριμένους κλάδους που δεν έγινε προσπάθεια να προστατευτούν. Βλέπετε να υπάρξει λύση? Κοιτάξτε, αυτό εξαρτάται από την κυβέρνηση. Δεν μπορεί να πει κανείς, Περιθώρια υπάρχουν πάντως για να ικανοποιηθούν τα αίτημα. Εμείς εκείνο που απαντούμε, γιατί στο ερώτημα αν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, απαντούμε ότι αυτή τη στιγμή τα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιριών, των διελιστηρίων, των σούπερ μάρκετ και των τραπεζών, τα υπερκέρδη δεν έχουν φορολογηθεί παρά μόνο κάποια εξ αυτών με τον ελάχιστο συντελεστή, ενώ ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης έλεγε ότι θα τα φορολογήσει με 90%. Ναι. Άρα υπάρχουν συγκεκριμένα υπερκέρδη για τους λίγους που διαρκώς αυξάνονται, ενώ για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία έχουμε σοβαρότατα προβλήματα και με τους ανθρώπους που είναι στην πρωτογενή παραγωγή, που αν σταματήσουν να παράγουν, ουσιαστικά δεν θα υπάρχει τροφή, άρα δεν θα υπάρχει ζωή. Και νομίζω ότι αυτό το καταλαβαίνουν οι καταναλωτές. Δηλαδή όλοι εμείς οι υπόλοιποι πολίτες. Και να μην ξεχνάμε ότι μόνο από τις ελληνοποίησεις είναι 6 δις. Τα οποία χάνονται. Να είστε καλά, κύριε Τζούφη. Σας ευχαριστώ. Και αυστηροποίηση, έλεγε ο κύριος Μπορίδης όταν ήταν στο Αγροτικής Ανάπτυξης, ότι θα αυστηροποιήσει τους ελέγχους. Τίποτε δεν έχει γίνει σε αυτή την κατεύθυνση και δεν είναι ατυχία. Είναι μια συγκεκριμένη επιλογή. Εκεί βρίσκεται το πρόβλημα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Πάω σε διαφημίσεις και σε λίγο πάλι μαζί.
Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό διάλειμμα. Παίρνουμε στο τρίτο και τελευταίο μέρος της σημερινής μας συνάντησης. Είδαμε τι γίνεται με τις αγροτικές κινητοποίησεις, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, την πολιτική επικαιρότητα και ιδιαίτερα στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, όπου η απόφαση του Στέφανου Κασελάκη προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων με ερωτηματολόγιο τα μέλη να τοποθετηθούν και για την αλλαγή ακόμη του ονόματος του κόμματος. Πάμε τώρα στον ευαίσθητο χώρο της υγείας. Έχουμε από πλευράς του Υπουργείου μία ανακοίνωση σήμερα και τις δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη, όπου βάζει τον τιμοκατάλογο τώρα σε αυτό που αναδεικνύουμε το τελευταίο διάστημα και φωνάζουμε για τα απογευματινά χειρουργεία. Ο Βαγγέλης ο Χριστόδουλος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Βαγγέλη. Όντως, χρησιμοποίησες σωστά τη λέξη τιμοκατάλογος. Ανακοινώθηκε λοιπόν από την κυβέρνηση και το Υπουργείο το σχέδιο λειτουργίας των ιδιωτικών χειρουργείων, τόσο το χρονοδιάγραμμα όσο και το πώς ακριβώς αυτά θα υλοποιηθούν. Με τον Υπουργό να επαναλαμβάνει ότι δεν είναι αλήθεια ότι προσπαθούμε να ιδιωτικοποιήσουμε τον ΕΣΥ, να κάνουμε ιδιωτικοποίηση από το παράθυρο, απαντώντας έμεσα στην προ λίγων ημερών ανακοίνωση της ΟΕΝΓΕ, που και αυτήν είχε έρθει μετά από μια συνάντηση που είχαμε με τον Υπουργό. Από 300 έως 2.000 ευρώ θα κοστίζουν τα χειρουργεία ιδιωτικά στα δημόσια νοσοκομεία τα απογεύματα, με τον Υπουργό να δηλώνει ότι είναι φθηνότερα από ό,τι μια εγχείρηση σε ιδιωτική κλινική. Υποστήριξε ότι αυτοί που πρέπει να ανησυχούν είναι οι ιδιωτικές κλινικές και όχι οι ασθενείς που έχουν πρόσβαση στα δημόσια νοσοκομεία, ερωτώμενος και σχολιάζοντας το αν θα λειτουργήσουν ως δεξαμενοί πελατολογίου πελατών οι λίστες αναμονής των πρωινών νοσοκομείων για το απόγευμα, είπε ότι αυτό δεν θα γίνει και υπάρχουν τρόποι να το διασφαλίσουμε. Ένας από αυτούς, όπως ανέφεραν, τα νοσοκομεία θα έχουν την υποχρέωση να μην μειωθεί σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες ο αριθμός των νέων χειρουργείων το επόμενο διάστημα. Την ίδια στιγμή οι νοσοκομιακοί ιατροί εμφανίζονται άκρως ανήσυχοι από την εξέλιξη αυτή και αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν τη λειτουργία των νοσοκομιακών, των ιδιωτικών αυτών χειρουργείων. Για να δούμε λιγάκι το ρεπορτάζ. Η κάθε αμοιβή είναι υπολογισμένη εκεί που είναι πολλές χιλιάδες επεμβάσεις που εκκρεμούν, άρα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να κάνουν αυτά τα χειρουργεία. Και εκεί που είναι πιο βαριές οι επεμβάσεις, να μην φτάσει ποτέ το κόστος να είναι εξαιρετικά δυσβάστακτο για αυτόν που θα το επιλέξει. Ο στόχος μας δεν είναι να αφαιμάξουμε τους συμπολίτες μας. Ο στόχος μας είναι να δώσουμε ένα επιπλέον κίνητρο σε γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό να μπορούν να συμπληρώσουν νόμιμα το εισόδημά τους. Και παράλληλα, η έλεγχή μας ως προς τα θέματα διαφθοράς φακελακίου και άλλων συμφωνιών, θα δείξω μια κάρτα συνέχεια, εντός του συστήματος, θα ενταθούν. Γίνεται και μια πολύ μεγάλη και συντονισμένη προσπάθεια στο να ελεγχθούν τα οικονομικά των νοσοκομείων, και όταν λέμε να ελεγχθούν τα οικονομικά των νοσοκομείων δεν εννοούμε να μειώσουμε την χρηματοδότηση. Να πω και να τονίσουμε ότι φέτος η χρηματοδότηση είναι 500 εκατομμύρια αυξημένη στα νοσοκομεία. Είναι να είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει και μία ορθή χρησιμοποίηση των χρημάτων του ελληνικού λαού. Μένουμε στο θέμα. Να καλησπέρισω τον κύριο Παναγιώτη Παπανικολάου, ο οποίος είναι ο γραμματέας της Ομοσπονδίας των Νοσοκομειακών Γιατρών. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, γιατρέ. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Καρυπίδη, σας και στους τηλεθέατες. Τελικά θα έχουμε μόνο απογευματινά χειρουργία. Είναι κάτι το οποίο μου το είπατε, το έχω θέσει σε όλα τα πολιτικά πρόσωπα και από ό,τι φαίνεται κανείς δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει τώρα. Μα είναι πάρα πολύ απλό το θέμα, προσέξτε. Ας πάρουμε τα μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής. Στα μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής δεν έχουμε, τουλάχιστον ακόμα, ελλείψη αναισθησιολόγων. Το γεγονός ότι λειτουργεί το 60% των διαθέσιμων εξοπλισμένων χειρουργικών αιθουσών καθημερινά και όχι το 100%, οφείλεται σε ελλείψη νοσηλευτικού προσωπικού. Η κυβέρνηση δεν έχει καμία δικαιολογία ότι δεν βρίσκει νοσηλευτικό προσωπικό να προσλάβει, για τον όνομα του Θεού. Συγκεκριμένα, ας πούμε, στον κυλιόμενο πίνακα της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας, μέχρι πριν από 20 μέρες, υπήρχαν 10 αιτήσεις νοσηλευτών που ήθελαν να προσληφθούν έστω ως επικουρικοί. 6 πιέψιλον και 4 σταφέψιλον. Τότε λοιπόν μπήκε θέμα και τελικά έγινε δυστυχώς και αναγκαστικά στο νοσοκομείο της Νίκαιας να μειωθεί και άλλο ο αριθμός των λειτουργού των καθημερινά χειρουργικών αιθουσών. Από 7 στις 10 που λειτουργούσαν, μειώθηκαν στις 6 στις 10. Στο ερώτημα γιατί δεν προσλαμβάνετε 4-5 νοσηλευτές από αυτούς για να μην μειώσουμε κι άλλο τις χειρουργικές αίθουσες, δεν έχουμε πάρει μέχρι σήμερα, που έχουν περάσει 25 μέρες, καμία απολύτως απάντηση.
η δεύτερη υγειονομική περιφέρεια λέει δεν μας αφήνει το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Υγείας λέει δεν μας αφήνει το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Οικονομικών λέει δεν μας αφήνει το Υπουργείο Εσωτερικών. Υποθέτω ότι άμα ρωτήσουμε και στο Υπουργείο Εσωτερικών θα πούν δεν μας αφήνει ο ΙΕ, ξέρω εγώ. Αυτά είναι προφάσεις εναμαρτίες, δηλαδή δεν θέλουν να καλύψουν τις ελλείψεις, δεν θέλουν να κάνουν διορισμούς, έστω και επικουρικού προσωπικού. Και αυτό είναι αναπόφευκτο ότι από τη στιγμή που με αυτό το προσωπικό που έχουμε θα γίνεται ή το ένα ή το άλλο και τα δύο μαζί δεν γίνονται, είναι ότι τα απογευματινά επιπληρωμή χειρουργία θα μειώσουν δραστικά τα δωρεάν χειρουργία που κάνουν μέχρι τώρα. Δεύτερο που θέλω να πω. Προφανώς ο Υπουργός ο κ. Γεωργιάδης από κανάλι σε κανάλι και από ραδιόφωνο σε ραδιόφωνο, από τα πολλά που βγαίνει καθημερινά, μάλλον ξεχνάει στο ένα τι έχει πει στο άλλο. Δηλαδή, θυμάμαι, μέχρι το πιο περασμένο Σάββατο έλεγε ταυτόχρονα ότι ο ασθενής από την τσέπη του θα πληρώνει στο απογευματινό χειρουργείο 3.000 ευρώ και σιγά το ποσό, αφού ας πούμε στο ιδιωτικό θα πληρώνει 7.000 ευρώ. Και ταυτόχρονα έλεγε ότι τα 50.000 πρώτα χειρουργεία, τα δωρεάν, ξέρω εγώ, θα είναι δωρεάν, δεν θα είναι δωρεάν, θα τα καλύψει το Ταμείο Ανάκαμψης. Μετά από την περασμένη Δευτέρα, όταν του πέθηκε το ερώτημα στα κοινωνικά δίκτυα, ότι συγγνώμη, αλλά άμα κάνουμε ένα πολλαπλασιασμό αριθμητικής τετάρτης δημοτικού, 3.000 ευρώ επί 50.000 μας κάνει 150 εκατομμύρια. Τώρα εσείς μας λέτε ότι τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης είναι μόνο 60 εκατομμύρια. Πώς δικαιολογείται, πώς συμβιβάζονται αυτά τα δύο, δεν είχε απαντήσει. Επίσης, όλα αυτά που λέει, εν πάση περιπτώσει, κρίθηκαν στη συνάντηση που, την επίσημη που υπήρχε με την ΟΕΝΓΕ στις 15 Φεβρουαρίου, την περασμένη Πέμπτη. Όπου υπόθηκαν τα εξής εκπληκτικά πράγματα από τη μεριά της πολιτικής ηγεσίας. Εγώ θα πω τι είπαν, δεν θα τα σχολιάσω, δεν χρειάζεται σχολιασμό καν. Ενώ γινόταν η συζήτηση για το θέμα αυτό με τα απογευματινά επιπληρωμή χειρουργία, υπόθηκε από την πολιτική ηγεσία ότι εκτός από αυτό, από αυτή τη διάταξη του 2022 που είχε μείνει ανεφάρμοστη μέχρι τώρα, θα εφαρμοστεί άμεσα και άλλη μια διάταξη του 2022 που επίσης ήταν ανεφάρμοστη ως σήμερα, η διάταξη από το νόμο 4999 που λέει υπό προϋποθέσεις ότι γιατροί του ΕΣΥ, εγώ για παράδειγμα, θα μπορούν να πηγαίνουν και στα ιδιωτικά θεραπευτήρια, να χειρουργούν εκεί. Μάλιστα υπόθηκε ότι οι προϋποθέσεις οι οποίες αναφέρονται στη διάταξη αυτή που δεν έχει εφαρμοστεί θα τροποποιηθούν για να γίνουν πολύ πιο χαλαρές. Παράδειγμα, εκείνη η διάταξη που το ξαναλέω δεν έχει εφαρμοστεί έλεγε ότι ο γιατρός θα πρέπει να έχει κάνει όλες τις εφημερίες και θα πρέπει να έχει συμμετάσχει πλήρως και στην ολοήμερη λειτουργία του νοσοκομείου. Ολοήμερη ιδιωτική λειτουργία του νοσοκομείου. Αυτό είναι ολοήμερη, έτσι. Αλλά όμως ολοήμερη λειτουργία του νοσοκομείου είναι και τα απογευματινά επιπληρωμή χειρουργία. Άρα αμέσως μας δημιουργήθηκε το εξής εύλογο ερώτημα. Συγγνώμη ρε παιδιά, πείτε τι ακριβώς θέλετε από εμάς. Τι ακριβώς θέλετε. Τι να κάνουμε. Να κάνουμε ιδιωτικά επιπληρωμή χειρουργία μέσα στα δημόσια νοσοκομεία ή να φεύγουμε από τα δημόσια νοσοκομεία και να πηγαίνουμε να χειρουργούμε ιδιωτικά στα ιδιωτικά θεραπευτήρια. Τι από τα δύο. Εκεί παρενέβη λοιπόν αφοπλιστικά ο κύριος Γεωργιάδης και είπε το εξής πάρα πολύ ξεκάθαρο. Ότι δεν έχετε καταλάβει. Αυτά είναι ενιαία. Είναι ένα ενιαίο σχέδιο που θα το υλοποιήσουμε άμεσα. Το πρώτο στάδιο του σχεδίου είναι τα απογευματινά επιπληρωμή χειρουργία. Αμέσως μετά θα ακολουθήσουν τα μέτρα για ανεξέλεκτη. Το ανεξέλεκτη είναι δικιά μου έκφραση, γιατί βγαίνει από τα συμφραζόμενα. Δεν δικιά του, για να μην τον αδικήσω. Θα χαλαρώσουμε τις προϋποθέσεις, εν πάση περιπτώσει, για να μπορούν γιατροί του ΕΣΥ να πηγαίνουν στα ιδιωτικά θεραπευτήρια. Και αμέσως μετά μας είπε ότι θα έρθει το τρίτο στάδιο, το οποίο ούτε έχει υποθεί, ούτε έχει νομοθετηθεί, ούτε υπάρχει καμία διάταξη τέτοια, έστω και ανεφάρμοστη, που λέει το εξής, ότι το τρίτο στάδιο, το αμέσως επόμενο διάστημα μετά από αυτά, θα είναι να έρχονται και οι ιδιώτες γιατροί να κάνουν χειρουργία και άλλες ιατρικές πράξεις μέσα στα τότε πλέον κατ' όνομα, δικιά μου η παρένθεση, δημόσια νοσοκομεία, γιατί έτσι είναι ο καπιταλισμός, τι να κάνουμε. Δηλαδή ουσιαστικά το ότι υπάρχει άμεσο σχέδιο πλήρους ιδιωτικοποίησης των πάντων, το είπε η ίδια η πολιτική ηγεσία, δεν χρειάζεται να κάνουμε εμείς κανένα σχόλιο. Αυτά είπε, αυτά λέει. Τώρα εσείς από την εμπειρία σας, με όλο αυτό που πάει να γίνει, όπου ο φτωχός και η μοίρα του. Ναι, από ό,τι φαίνεται δυστυχώς ναι. Δηλαδή όλα αυτά είναι μια, πώς να το πούμε έτσι, μια εισαγωγή στο ότι θα μείνουν
λίγα μόνο δημόσια νοσοκομεία, λίγα, γιατί το άλλο παράλληλο σχέδιο είναι συγχωνεύσεις τμήματων και νοσοκομείων, έτσι. Ήδη, ας πούμε, αν είδατε, στη Δυτική Μακεδονία τα ξέρετε, να σας πω από άλλες περιοχές της χώρας, ας πούμε, ανέστειλε τη λειτουργία της η παθολογική κλινική του νοσοκομείου Σπάρτης. Ουσιαστικά, δηλαδή, ανέστειλε τη λειτουργία του νοσοκομείου Σπάρτης. Νοσοκομείο χωρίς παθολογική κλινική δεν νοείται, νομίζω. Είναι σαν να μην είναι. Ναι, θα μείνουν λίγα νοσοκομεία που θα έχουν, είναι συγχωνευμένα και αυτά θα λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Δηλαδή, ουσιαστικά, έτσι όπως το πάνε, θα μείνει ένας αδυσόπιτος πραγματικά ιδιωτικός τομέας, είτε ο αμυγής είτε ο τεκατόνομα δημόσιος, που κι αυτός ιδιωτικός θα είναι ουσιαστικά, όπου όποιος έχει να πληρώσει θα ζει, όποιος δεν έχει να πληρώσει θα πεθαίνει. Μέχρι αυτό θα γίνεται. Δηλαδή, μην ψάχνουμε να βρούμε. Και επίσης θέλω να πω ότι μια κουβέντα ιδιαίτερη, ότι το πιο εξοργιστικό και ανατριχιαστικό από όλα αυτά είναι το σχέδιο για το τι γίνεται με την παιδιατρική νοσοκομιακή περίθαλψη, τα παιδάκια δηλαδή, το οποίο είναι σε εξέλιξη ήδη από τον Ιανουάριο του 2022 μέχρι σήμερα, το οποίο ουσιαστικά άμα το πάρεις επεισόδιο προς επεισόδιο, πραγματικά δείχνει ότι υπάρχει μεθοδευμένη προσπάθεια πλήρους διάλυσης της δημόσιας νοσοκομιακής περίθαλψης, γιατί υπάρχουν κάποια κερδοσκοπικά funds στα παρασκήνια που κάνουν επενδύσεις και στην υγεία, όχι μόνο στην υγεία. Μιλάμε για διεθνή κερδοσκοπικά funds που επενδύουν σε διάφορους τομείς όπου βρουν το μεγαλύτερο περιθώριο κέρδος. Στην Ελλάδα λοιπόν έχουν λυμπιστεί και την παιδιατρική νοσοκομιακή περίθαλψη, γιατί έχουν καταλάβει ότι ο μεγαλύτερος εκβιασμός που μπορούν να σου ασκήσουν για να ξεπουληθείς, δεν παιδιά. Είναι να αναρρωστείς ο ίδιος, είναι να αναρρωστείς το παιδί σου. Το παιδί, το παιδί. Τι συζητάμε τώρα από εκεί πέρα. Για να βάλω στην κουβέντα τους συναδέλφους, τον Βαγγέλη τον Χριστόδουλο και τον Κώστα τον Μαρίδη. Είχαμε και ένα δυσάριστο τώρα, επειδή είπε παιδιατρική σήμερα στα Γραβενά, Βαγγέλη, νομίζω. Χάσαμε έναν συνάδελφο, γιατρό του κυρίου Παπα-Νικολάου, 51 ετών, παιδίατρος. Έτσι, Βαγγέλη. Στα Γραβενά, ναι. Στα Γραβενά, μια πόλη ενός επιστήμονα. Να ξεκινήσω εγώ μια ερώτηση. Απλώς ήθελα μια διευκρίνηση, γιατρέ. Στην επαφή που είχατε με τον Υπουργό, έγινε μια κουβέντα για την καταπώνηση των ιατρών που θα κάνουν τις διπλές εγχειρήσεις. Ανέφερε τη λέξη ρίσκο ο Υπουργός, μας τη θυμίζετε, παρακαλώ. Βεβαίως, υπόθηκε συγκεκριμένα ότι εκτός από την ευρωπαϊκή νομοθεσία που μιλάει για συγκεκριμένα όρια εργασίας των γιατρών ανά εβδομάδα και για τα αναγκαία μεσοδιαστήματα ανάπαυσης, η οποία ευρωπαϊκή νομοθεσία, σας υπενθυμίζω ότι δεν είναι εργασιακή νομοθεσία, είχε βγει για την προστασία των ασθενών από ενδεχόμενα ιατρικά λάθη λόγω πιθανής υπερκόπωσης του γιατρού. Για τους αναισθησιολόγους συγκεκριμένα υπάρχει και επιπλέον νομοθεσία συγκεκριμένη και ειδική που έχει ενσωματωθεί και στην ελληνική νομοθεσία και αυτή με ειδικές διατάξεις, η οποία λέει πόσες συγκεκριμένες ώρες μπορεί ο αναισθησιολόγος να είναι μέσα σε χειρουργικές αίθουσες. Λέει ότι δεν μπορεί να είναι παραπάνω από 16 ώρες συνεχόμενες και ότι μετά πρέπει να μεσολαβεί ικανό διάστημα ανάπαυσης κλπ. Ο κ. Γεωργιάδης είπε τι θα κάνουμε, θα πάρουμε το ρίσκο. Ταυτόχρονα μπορεί. Γιατρέ, ταυτόχρονα. Είναι το ρίσκο που είχαμε πάρει και στα Τέμπη, δηλαδή πάμε ναι. Και που βγει. Ταυτόχρονα, ένας αναισθησιολόγος μπορεί να είναι σε 2-3 αίθουσες χειρουργικές και να παρέχει. Αυτό απαγορεύεται αυστηρά και δια νόμου. Αυστηρά και όχι μόνο. Είναι malpractice. Γίνεται αυτό. Γίνεται. Αυτό γίνεται και εγώ τα λέω όλα, έτσι. Σε κάποιες ιδιωτικές κλινικές γίνεται. Έστε. Δεν θα κάνουμε τα ίδια τώρα και στο νοσοκομείο το τριτοβάθμιο, επειδή κάποιες ιδιωτικές κλινικούλες το κάνουν. Το είχα ως πληροφορία, γι' αυτό σας το έθεσα και μου το επιβεβαιώνετε. Το είχα ως πληροφορία, γι' αυτό σας το έθεσα. Κώστας Μαυρίδης. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι που έχει να κάνει με την κακή και τη σκοτεινή πλευρά, το λεγόμενο φακελάκι. Ένα από τα επιχειρήματα της ρύθμισης είναι ότι θα νομιμοποιηθεί σε εισαγωγικά η μη ή με κάθε περίπτωση θα μειωθεί ή θα εξαλειφθεί. Και εγώ θέλω να καταλάβω, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι μάλλον θα αυξηθεί παρά θα μειωθεί, με την έννοια ότι οι κακοί γιατροί, παρά το ότι θα πληρωθούν και νόμιμα στα απογευματινά χειρουργεία, ενδεχομένως να ζητήσουν και το κάτι παραπάνω, σε μαύρο χωρίς απόδειξη. Άρα το τελικό κόστος για τον ασθενή θα είναι πολύ περισσότερο από ό,τι σήμερα. Κύριε Μαυρίδη, μην πάτε πολύ μακριά. Επειδή εγώ προσωπικά δεν γεννήθηκα ειδικευμένος γιατρός στο ΕΣΥ, πριν κάνω την επιλογή να μπω στο ΕΣΥ, είχα δουλέψει 7 χρόνια ως ειδικευμένος νευροχειρουργός σε μεγάλα ιδιωτικά θεραπευτήρια, έτσι.
το ξέρετε ότι, καλά δεν ξέρω και αν γίνεται ακόμα, αλλά φαντάζομαι ότι ακόμα θα γίνεται. Ας πούμε ότι ο κύριος Μαυρίδης έχει ασφάλεια ιδιωτική υπερίθαλψης, το συμβόλαιο από τα παλιά τα συμβόλαια, τα πλούσια της απεριόριστης κάλυψης και της ελεύθερης επιλογής γιατρού. Σωστά. Το ξέρετε ότι ζητούσαν φακελάκι και στην ιδιωτική κλινική εκτός από αυτά που προέβλεπε η ασφάλεια. Ζητούσαν για πάνω μαύρα. Άρα επιβεβαιώνεται αυτό που λέτε ότι αυτό είναι πολύ πιθανό να γίνει. Δεύτερον, ο κύριος Γεωργιάδης, αν και προσπαθεί να παρουσιάζεται μερικές φορές σαν ο πρωταθλητής της πρωτότυπης ρητορικής σε διάφορα θέματα, όσον αφορά το συγκεκριμένο αφήγημα, όλα αυτά που λέει είναι επιλέξει αναμάσιμα ακριβώς των ίδιων πραγμάτων που έλεγε ακριβώς πριν από 2 χρόνια η προκάτοχός του στο Υπουργείο Υγείας, η τότε αναπληρώτρια υπουργός, η κυρία Γκάγκα. Αν βρείτε συνεντεύξεις κυρίας Γκάγκα, και μάλιστα η πιο χαρακτηριστική είναι πάλι σε τοπικό κανάλι της Βόρειας Ελλάδας, είχε πει επιλέξει το εξής. Τι να κάνουμε, ο κόσμος θέλει να ανταμείβει το χειρουργό. Αφού λοιπόν ο κόσμος, παρέθεση δικιά μου έτσι, ο κόσμος δεν θέλει, ο κόσμος εκβιάζεται για να το κάνει αυτό. Κλείνω την παρέθεση. Αφού λοιπόν αυτό γίνεται, θα το νομιμοποιήσουμε. Αυτά ακριβώς έλεγε, δηλαδή, αντί επιτέλους το κράτος να χωρίσει τα τσανάκια του, συγγνώμη, εγώ μιλάω λαϊκά, έτσι, και να διώξει με τις κλωτσιές αυτή τη μειοψηφία επιόρκων, εκβιαστών, που εμείς έχουμε δηλώσει εδώ και πολλά χρόνια ότι δεν τους θεωρούμε συναδέλφους μας. Δεν τους θεωρούμε συναδέλφους μας, έτσι. Και αντί να ξεριζώσει το φαινόμενο και αντί να δώσει αξιοπρεπείς μισθούς, έτσι ώστε να μην υπάρχει αυτό το επιχείρημα που κατά τη γνώμη μου είναι απαράδεκτο και ως δικαιολογία, εν πάση περιπτώσει, που έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε 3 φορές χαμηλότερους μισθούς των γιατρών στην Ελλάδα από ό,τι στη Ρουμανία. Αντί να τσακίσει δηλαδή το φαινόμενο, έρχεται τώρα να το νομιμοποιήσει για να μην έχουν και άγχος οι συγκεκριμένοι κύριοι. Καταλάβατε. Και ποινικές ευθύνες. Και ποινικές ευθύνες. Ωραία, να είστε καλά. Να είστε καλά κύριε Παπα-Νικολάου, σας ευχαριστώ θερμά. Τι να πω μια τελευταία κουβέντα, γιατί μας ακούνε και συνάδελφοι, έτσι. Να την πείτε. Υπάρχουν εκατοντάδες έντιμοι, εντιμότατοι, χιλιάδες συνάδελφοι που έκαναν μια καθαρή επιλογή. Είπανε, εγώ θα είμαι αμιγός στον ιδιωτικό τομέα. Σωστά. Είναι μια έντιμη επιλογή. Υπάρχουν χιλιάδες συνάδελφοι επίσης από την άλλη μεριά που κάναμε μια έντιμη επιλογή. Ότι εγώ θέλω να είμαι στο δημόσιο τομέα. Θέλω να είμαι δημόσιος λειτουργός. Σωστά. Ξέρετε ποιο είναι το πιο άτιμο. Το δίπορτο, κύριε Καρυπίδη. Το δίπορτο. Να είμαι στο δίπορτο, να μην μπορώ να σταθώ και αμιγώς στον ιδιωτικό τομέα, αλλά να χρησιμοποιώ το δημόσιο σαν πεδίο άγρας πελατείας για να μετατρέπω εκβιαστικά τους ασθενείς σε πελάτες, ναι, είτε μες στο ίδιο το νοσοκομείο είτε στο ιδιωτικό θεραπευτήριο. Αυτό είναι το πιο άτιμο. Παλιότερα είχα κάνει ένα δημοσιογραφικό σχόλιο και είχα πει ότι τα νοσοκομεία μας είναι γωνία μαγαζιά, γωνία μαγαζί. Να είστε καλά κύριε Παπα-Νικολάου, σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ, γεια σας. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώσαμε. Να ευχαριστήσω και όλους εσάς. Ελπίζω και σήμερα να βάλαμε ένα σύν στην ενημέρωσή σας. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.